Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, δικαιοσύνη, διαφάνεια, φως παντού, δηλώνει από τις Βρυξέλλες επίσης ο τομεάρχης υποδομών μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Τον καλημερίζω στις Βρυξέλλες. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουγεράκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας. Εδώ από τις βροχερές Βρυξέλλες, βλέπετε ο καιρός είναι τελείως διαφορετικός. Εδώ δεν λέει να καλοκαιριάσει. Σας ακούω για αυτά τα οποία ακούσατε ότι προανέφερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όσον αφορά την τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση στα πλαίσια της προσπάθειας διεθνοποίησης του ζητήματος των τεμπών, υπό την έννοια ότι όταν μιλάμε για ένα κράτος δικαίου, θα πρέπει να το εννοούμε και με τις πράξεις μας. Και αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας στους τελευταίους μήνες πραγματικά ξεπερνάει κατά πολύ οποιαδήποτε αντίληψη έχουμε περί ευρωπαϊκής νόρμας για το κράτος δικαίου. Όταν λέμε ότι είμαστε Ευρώπη, πρέπει να γίνουμε και Ευρώπη. Και η βασική φιλοσοφία της Ευρώπης στηρίζεται σε τρεις-τέσσερις θεμελιώδεις αρχές. Μία εξ αυτών είναι και το κράτος δικαίου. Μία άλλη είναι η ασφάλεια των πολιτών. Ασφαλιστή μετακίνηση. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν ξεκινάω από την εκδήλωση που περιγράψατε. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, μια κατάπευστη αίθουσα, κυρία Καριστιανού, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο όσο λίγοι, Ευρωπαίοι παρατηρητές, η πρόεδρος της Επιτροπής Transportation, δηλαδή μεταφορών, η εκ Γαλλίας ορμόμενη κυρία Κορίν, και επίσης άνθρωποι οι οποίοι στελέχοι και αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εξαιρετικό αυτό το αίτημα και ενδιαφέρον αυτό το αίτημα και επίκαιρος οποτέ αυτό το αίτημα επίσης της κυρίας Καριστιανού. Είναι νομίζω η τρίτη φορά η οποία βρίσκεται στο Ευρωκοινοβουλίο να εξεταστεί η αναφορά για το ζήτημα με τη μορφή του κατεπήγοντος σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Πολύ σωστά, διότι 25 Απριλίου, όπως γνωρίζετε, κλείνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου. Άρα είναι καθοριστική σημασία να προλάβουμε τις ημερομηνίες, να κοινοποιηθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτό ζήτησε η πρόεδρος της Επιτροπής των οικογενειών των θυμάτων και όλων όσων έχουν υποστεί συνέπειες. Γιατί δεν είναι μόνο τα θύματα να θυμίσουμε, είναι καταρχήν ένας τουλάχιστον αγνοούμενος, είναι πολλοί τραυματίες οι οποίοι ακόμα και τώρα υποφέρουν και βέβαια όλοι αυτοί που έχουν υποστεί το σοκ από το συγκεκριμένο βίωμα στα Τέμπη. Τώρα, νομίζω ότι ήταν καθοριστική σημασία. Κοιτάξτε, να δείτε, τα Τέμπη, νομίζω, κύριε Δουλγεράκη, ουσιαστικά συνιστούν την απόλυτη κοινωνική αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα της αντιπολίτευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ίδια η κοινωνία, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 80% των Ελλήνων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και της πλειονότητας των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 8 στους 10 Έλληνες πολίτες τουλάχιστον πιστεύουν ότι στα Τέμπη συνετελείται συγκάλυψη. Και το έγκλημα στα Τέμπη δεν είναι μόνο αυτό, καθ' αυτό το δυστύχημα που είναι αδιανόητο για ευρωπαϊκή χώρα. Εν έτη 2024 να συγκρούονται δύο τρένα μεταξύ τους και να παραμένουν επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή. Δεν νοείται για έναν Ευρωπαίο αυτό. Ναι, και όλα αυτά κύριε Μαμουλάκη, που εμείς ήμασταν τυχεροί, τα οποία από πρώτο χέρι μαθαίναμε και από τους ίδιους τους εμπειρογνώμονες και μέσα από τις εκπομπές του Γιώργου του Σαχίνη και μέσα από το ράδιο 984, έχοντας αυτή την πλήρη ενημέρωση την οποία χρειαζόμασταν. Κύριε Μαμουλάκη, να ρωτήσω το εξής. Εσείς είχατε πει ότι θα συναντιόσασταν και με την Ευρωπαία Επίτροπο με σκοπό να θέσετε για τις μεταφορές, για να θέσετε μία σειρά από ζητήματα που δεν είναι μόνο η ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και ειδικά θέματα που αφορούν την Κρήτη. Έγινε αυτή η συνάντηση? Ακριβώς. Ξεκίνησα από τα Τέμπη, γιατί θα θεωρούσα ότι είναι πρωτευού σημασία. Σαφέστατα. Το πώς απασχολεί την κοινή γνώμη. Όμως, ναι, εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός και εγώ και οι συνεργάτες που βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες για να γίνει μια συνάντηση νωρίς, χθες το πρωί, ναι, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μεταφορών, της λεγόμενης DG Move. Είναι από το mobility ουσιαστικά, καθώς και transportation, με κέντρο και άξονα την Κρήτη. Και πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα ενός μέσου σταθερής στοχιάς. Είναι συγκλονιστικό, κύριε Δουλγεράκη, να ακούσετε το πόσο φανατικά υπέρ του τρένου γενικά και της φιλοσοφίας γύρω από το τρένο είναι οι Ευρωπαίοι. Και πόσο συγκλονισμένοι είναι, δεν μπορούν να πιστέψουν οι ίδιοι αυτό που συνέβη στη χώρα μας. Σύγκρουση. Μπορεί να υπάρξει ένας εκτροχιασμός. Μπορεί να συμβεί. Αλλά σύγκρουση με τοπική δεν υφίσταται, δεν νοείται. Στο μυαλό ενός Ευρωπαίου διαξωματούχου κάτι τέτοιο. Συζητήσαμε λοιπόν την αναγκαιότητα και θωράκισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων πανελλαδικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα για την Κρήτη,
ότι τώρα είναι το κατάλληλο momentum, το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σας και άλλες φορές, για τη δημιουργία ενός μέσου, πράσινου μέσου, σταθερής στοχιάς στην Κρήτη. Αρχικά, με φορμή και εφαλτήριο φυσικά την κατασκευή του αεροδρομίου, να τονίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει πόλη ευρωπαϊκή τα τελευταία 30 χρόνια που να έχει κατασκευάσει αεροδρόμιο και να μην έχει παράλληλα κατασκευάσει και ένα μέσο σταθερής στοχιάς να συνδέει την πλησιέστερη μεγάλη πόλη με το αεροδρόμιο αυτό, τουλάχιστον. Αυτή λοιπόν είναι μια εξαιρετική πρώτη αρχή. Πρέπει να γίνει πάση θυσία. Τι εισπράξατε ως διάλογο, ως απάντηση? Μεγάλη πολιτική βούληση και διάθεση χρηματοδότηση, παρακαλώ. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα μου λέει ότι γιατί δεν έχει ζητήσει η χώρα σας το αντίστοιχο αίτημα. Και εκεί πραγματικά αντιλαμβάνομαι το τι παιχνίδια παίζονται. Συγγνώμη για τον όρο, αλλά σας θυμίζω, 4 φορές το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει παρεμβάσεις για το τρένο. Μέχρι και προσπάθεια και η ίδια περιφέρεια ζήτησε να καταθέσει μελέτη σκοπιμότητος και βιωσιμότητος. Και αρνούνται. Δεν θα ξεχάσω τον μοιραίο υπουργό Κώστα Αχ Καραμαλή, ο οποίος 3 φορές με ειρωνεύτηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 2019-2023, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπου παρεμβαίναμε για το τρένο, αρνείτο πεισματικά. Ξέρετε γιατί? Να ακούσει ο κόσμος. Αρνούνται, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αρνείται ένα τρένο στην Κρήτη, γιατί απλούστατα ο παραχωρησιούχος, η Τέρνα ενδοκειμένου, που πήρε το έργο του δρόμου, άρα τα διόδια, φοβάται να χάσει χρήματα από την επιβατική κίνηση από τα τρένα. Είναι αδιανόητο να πολιτεύονται και να διοικούν και να σχεδιάζουν για το μέλλον αυτού του τόπου με κριτήρια ποιος είναι φίλος τους και ποιος όχι. Το τρένο θα γίνει στην Κρήτη, είτε το θέλουν είτε όχι. Δεν μπορεί πια να υπάρχει κοροϊδία και να κλωτσάνε το τενεκεδάκι παρακάτω με αστείες δικαιολογίες και επιχειρήματα. Είναι αδιανόητο. Σας λέω, η έκπληξη των. Και μιλάμε για Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε τρένα και σε κατασκευές. Μερικοί εξ αυτών ήταν και μηχανικοί. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να προσκρούει δηλαδή πού? Στην ίδια την κυβέρνηση συνήθως γίνεται ανάστροφα, ξέρετε. Οι κυβερνήσεις διεκδικούν, τα κράτη-μέλη εννοώ, και αν αρθεί κάποιος είναι σύνδεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Εδώ έχουμε το αντίστροφο. Αυτό το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Πέραν τούτου, συζητήσαμε την πορεία εντός εισαγωγικών του ΒΟΑΚ, γιατί είναι μια πορεία η οποία δεν υπάρχει πορεία, δεν υπάρχει έργο, υπάρχει απλά κοροϊδία. Μένα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, έχουν περάσει 5 και πλέον χρόνια από τον αρχικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, από τον διαγωνισμό, την πρώτη φάση που ολοκληρώσαμε εμείς το 2019. Και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί σε κάποια συνεδρία φάση και ούτε καν υπογραφή συμβάσεων. Μιλάω για το μεγάλο κομμάτι, το 87% του δρόμου, που είναι το Χανιά Χερσόνησος. Και ενημέρωση για άλλα έργα, όπως είναι υποδομών, έργα υποδομών, τα φράγματα που είναι κομβικής σημασίας για το νησί, κάθετοι άξονες και θέματα που αφορούν πάντοτε το λεγόμενο infrastructure, δηλαδή τις υποδομές γενικότερα στο νησί. Τι έρχεται επί της ουσίας για οδικό δίκτυο, όπως επίσης και φράγματα, επί της ουσίας τι έρχεται? Τι έρχεται? Έρχεται μια συγκεκριμένο σχεδιασμός που θα πρέπει, πολύ ανταγωνιστικός να το πούμε αυτό, θα πρέπει δηλαδή και η Ελλάδα ως κράτος μέλος να οριμάζει πολύ γρήγορα τις μελέτες. Και ανησυχώ από την εμπειρία που έχω βιώσει από την παρούσα κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο οριμάζει τις μελέτες. Δεύτερον, να έχουν οι προτάσεις στα έργα οδοποιίας. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το έχουμε συζητήσει. Είναι το φαινόμενο, το θέμα διόδια στον ΒΟΑΚ. Είδατε τι συνέβη στην Εκκλατεία Οδός μόλις προχθές. Αυξήθηκαν 240% τα διόδια μόλις παραχωρήθηκε η Εκκλατεία Οδός. Να πούμε στους ακροατές μας ότι η μεγαλύτερη αρτηρία της χώρας μας, 674 χιλιόμετρων αναπτύγματος, η Εγνατία Οδός, ήταν επί 23 χρόνια ένας εξαιρετικός δρόμος, δεν ξέρω ποιοι το έχουν επισκεφτεί, εξαιρετικός δρόμος που δεν ήταν σε ιδιώτη, δεν είχε παραχωρηθεί. Και βεβαίως είχε με διόδια πολύ πολύ χαμηλά, 1/3 από αυτό που σχεδιάζουν για την Κρήτη, το 1/3 το διόδιο για την Κρήτη, και υπήρχε μια αυτοδιαχείριση του δρόμου. Τώρα ιδιωτικοποιήθηκε η Εγνατία Οδός για τα επόμενα 30 χρόνια, ένα διευτελούς κατ' εμέ τιμήματος, και φυσικά τη μέρα της ιδιωτικοποίησης αυξήθηκαν 240% τα διόδια. Γίνεται χαμός στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πρώτο θέμα τις τελευταίες 2-3 μέρες, γιατί το βιώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τώρα, αυτό που συζητήσαμε λοιπόν είναι ότι πρέπει. Εγώ τουλάχιστον επιχειρηματολόγησα ότι η νησιωτικότητα, που για την Ευρώπη είναι τεράστια σημασία ζήτημα, για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει μια αντίληψη πολιτική στην Ευρώπη να μειώσουν τις ανισότητες.
το χειμώνα, τα νησιά έχουν λιγότερα θέματα συνδέσεων κλπ. Μιλήσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο και προσπάθησα να επιχειρηματολογήσω για την απαλυφή ή την μείωση, την ελαχιστοποίηση των φαινομενικά των διοδίων που προτίθενται να τοποθετήσουν με το επιχείρημα, όπως τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κοσική, τη Μαγιόρκα, την Ιπίθα, τη Μινόρκα, νησιά αναφέρομαι στη Μεσόγειο, που έχουν δρόμους καινούριους κατασκευασμένους χωρίς διόδια. Γιατί απλούστατα είναι νησιά. Υπάρχει δηλαδή μια πρόβλεψη από την Ευρώπη για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικά και όχι ένα βαθύτατα αντιαναπτυξιακό μέτρο που είναι η επιβολή διοδίων. Πώς την ευχή καταφέρνουμε εμείς να μην τα μεταφράζουμε σωστά έτσι όπως τα λέτε εσείς? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί εσείς μου μιλάτε για νησιωτικότητα, για την μεγάλη, αν θέλετε, προσοχή που έρχεται από τους Ευρωπαίους πάνω σε αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν ανισότητες και εμείς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να λύσουμε το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι. Ακριβώς, είδατε. Και το μεταφορικό ισοδύναμο, κ. Δουλγεράκη, ακριβώς σε αυτή την αντίληψη ακουμπά. Γιατί σου λέει η Ευρώπη, χρηματοδοτήστε ή σου χρηματοδοτώ τις μεταφορές σε μια νησιωτική περιοχή και όχι σε ένα χερσαίο έδαφος, γιατί αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι υπάρχει ανισότητα. Ότι δεν έχει την ίδια ευκαιρία εσύ ως νησιώτης με τον άλλο που είναι μέσα στην ενδοχώρα. Άστο. Αυτό είναι τόσο απλό. Αφήστε το τώρα. Και... τι να πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Το αφήνουμε στην κρίση πάντως στον ακροατό, γιατί νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ποιος προσπαθεί συνεχώς, και δεν μιλάω, δεν θέλω να μιλήσω. Τι δεν γίνεται, εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εσύ ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την πολιτική, εγώ το λέω διαφορετικά. Κοίτα να δεις πόσες ευκαιρίες χάνονται και πώς το επικοινωνιακό παιχνίδι έρχεται να μου δώσει ναι μεν, αλλά και να μου κρύψει δε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.